πήγε να πληρώσει δικαστικά έξοδα στο δικαστήριο και δεν είχαν POS. Τη στιγμή που η χώρα στρέφεται στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ο πρώην πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου Γιώργος Αρετίνης καταγγέλει ένα παράδοξο περιστατικό. Ο ίδιος κλήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για προσωπική υπόθεσή του, με τις αρμόδιες αρχές να το επιβάλλουν δικαστικά έξοδα ύψους 82 ευρώ. Όταν πήγε να καταβάλει το ποσό, του είπαν το απίστευτο, πως το δικαστήριο δεν διαθέτει μηχάνημα POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σήμερα πήγα να πληρώσω κάτι δικαστικά έξοδα στο ταμείο του δικαστηρίου και δεν δεχόταν η κάρτα, μόνο μετρητά. Τα δικαστικά έξοδα ήταν 82 ευρώ, τα οποία έπρεπε να πληρωθούν μετρητά, μόνο μετρητά, όχι μόνο από μένα αλλά και από όλους τους υπόλοιπους, και όλοι τρέχαμε να βρούμε μετρητά για να πληρώσουμε. Ο κύριος Αρετίνης περιγράφει την ταλαιπωρία που υπέστη, καθώς αναγκάστηκε να ψάχνει ATM προκειμένου να κάνει ανάληψη χρημάτων και να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Τη στιγμή που και τα περίπτερα έχουν κάρτα, η δημόσια διοίκηση δεν έχει κάρτα. Και αναγκαστήκαμε να αφήσουμε την ταυτότητά μας, να πάμε στην τράπεζα να πάμε μετρητά. Με τα μηχανήματα POS να έχουν γίνει απαραίτητα εργαλεία στην ελληνική αγορά, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη συναλλαγή, ο κύριος Αρετίνης τονίζει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξή τους και σε χώρους όπως τα δικαστήρια. Αυτό είναι απαράδεκτο τη στιγμή που όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν POS για να μπορεί ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης να πληρώνει με την κάρτα του. Έτσι λέει ο νόμος. Τώρα ο νόμος ισχύει για τους ιδιώτες, όχι για το δημόσιο.